γιόρτασε την έναρξη της τουριστικής σεζόν και ταυτόχρονα την αδιάλειπτη, σταθερή και δυναμική παρουσία της όλο το χρόνο στο Ηράκλειο, η Sky Express, με προσκεκλημένους συνεργάτες της από το χώρο του ταξιδιωτικού και ξενοδοχειακού κλάδου, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους αρχών, αλλά και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μία εκδήλωση για την Ανατολική Κρήτη σε χαλαρούς ρυθμούς και με τα στελέχη της εταιρείας που γεννήθηκε στο Ηράκλειο να δίνουν το στίγμα της δυναμικής της. Ο απότερος σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι ουσιαστικά να γιορτάσουμε και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την έναρξη της θερινής περίοδου για τη Sky Express στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα κερδίζουμε όλο και περισσότερες διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πρόσφατα, αφού σάρωσαμε όλα τα βραβεία, αναδειχθήκαμε και ως brand της χρονιάς. Με το Ηράκλειο να αποτελεί την μεγάλη και στρατηγική βάση της Sky Express, συνδέει την Κρήτη με ένα εκτεταμένο δίκτυο πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών πόλεων και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης του τουριστικού προϊόντος ολόκληρου του νησιού και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Η στόχη μας είναι να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο. Φέτος το καλοκαίρι θα έχουμε στο Ηράκλειο ως βάση συνέχεια 5 αεροπλάνα, 5, 3, 20 και 3, 21 νέο. Και πέρα από την Ελλάδα θα επιχειρούμε και σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας συνολικά 20 προορισμούς. Οπότε ο βασικός μας στόχος είναι να μεταφέρουμε παραπάνω από 700.000 επιβάτες. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η Sky Express παρουσίασε τις επιτυχίες και τα βασικά μεγέθη που σημείωσε το 2022, ακολουθώντας μια επιτυχημένη πορεία που αντανακλάται και στις εκτιμήσεις για το φετινό καλοκαίρι. Οι επιβάτες από το εξωτερικό που αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο με την αεροπορική εταιρεία και να ζήσουν την κριτική φιλοξενία, εκτιμάται άλλωστε πως θα είναι αυξημένοι έως κατά 21%, συμβάλλοντας δυναμικά στην περαιτέρω εδραίωση του κριτικού brand name.